Αυτά είναι. Άλλαξε το περιτύλιγμα, έγινε ακόμα καλύτερο. Άλλαξε όμως και η ουσία, γιατί εδώ έχουμε νέο κινητήρα. Zondes 350 TAF2. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αυτή τη μοτοσυκλέτα ή μάλλον για αυτή την εταιρεία, γιατί εδώ έχουμε μια άλλη μοτοσυκλέτα και έχει αλλάξει στα επί της ουσίας. Όπως είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, αν δεν θυμάστε, να μπείτε στο κανάλι του YouTube, στο Moto in Action και να ψάξετε να βρείτε και το GK350 που έχει τον ίδιο κινητήρα. Διότι εδώ βλέπουμε μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναβάθμιση. Καταρχάς, η μοτοσυκλέτα φως φανάρι είναι λουκούμι, είναι όμορφη, είναι γυαλιστερή. Μιλάμε δηλαδή για μια μοτοσυκλέτα γενικής χρήσης στα 350 κυβικά εκατοστά που μας αποδίδει και 39,5 ύπους. Έχει δυναμώσει. Γιατί έχει μεγαλώσει ο κινητήρας. Έχουμε περισσότερα κυβικά από το προηγούμενο, το TAF1 που ήταν 310. Εδώ το λέει και το όνομά του. Είναι 350. Τώρα εδώ με τις Zondes, άμα αρχίσουμε και λέμε για τα facilities, για τις παροχές που έχει τέλος πάντων η μοτοσυκλέτα, από κουμπάκια, παρακουμπάκια, ανέβασε, κλείσε, ζελατίνα, κύλες και τα σχετικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το ακούσατε? Συμφωνεί. Εγώ θα πατήσω το κουμπί γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει και αντίστοιχα και αυτό. Και θα το ξαναπατήσω για να κλείσουν τα φώτα. Εδώ έχουμε ένα σύνολο που στην κατηγορία θα τα πεις και εσύ, είναι το πιο πλούσιο, το πιο γενναιόδωρο. Αλλά θα πούμε πρώτα για το του κινητήρα, διότι εδώ είναι οι βασικές και ουσιαστικές διαφορές, καθώς η Zondes μας έχει βάλει ένα κινητήρα μεγαλύτερη συγχωρητικότητα, με πιο καρδαμωμένα τυχώματα, πιο πολύ ροπή, πιο πολύ δύναμη και πιο ήσυχο και με λιγότερους κραδασμούς. Γιατί στο προηγούμενο μοντέλο είχαμε ολίγον τι τσιμπημένους στους κραδασμούς, κάτι σαν τη χοληστερίδα. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Ένα από αυτά είναι ότι είναι πιο ελαφρύ το βολάν. Δεύτερο από αυτά είναι ότι έχει γίνει και η καμπάνα ολίσθησης, δηλαδή έχουμε πιο γλυκά κουμπώματα και όταν αφήνεις το συμπλέκτη και έχεις μια ταχύτητα κάτω, δεν χοροπηδάει να παίξει, όπως λέμε, μπάσκετ ο πίσω τροχός. Είναι μια μοτοσυκλέτα που ασχολούνται από το τμήμα R&D, από το εργοστάσιο και εκτός από τα περιφερειακά φτιάχνουν και τον κινητήρα, γιατί τους αρέσει να έχουν πολύ απλά την καλύτερη μοτοσυκλέτα στην κατηγορία. Μονοκύλινδρη αλλά και δυνατή. Χαριτωμένη αλλά και γενναιόδορη, ουσιαστική αλλά και καθημερινή. Πάμε να μιλήσουμε για το οδηγικό feedback και στο πλαίσιο της οδήγησης θα μιλήσουμε και για τα περιφερειακά που πραγματικά είναι πάρα πολύ πλούσια. Α, μην ξεχάσω, στο περιτύλιγμα που έλεγα, άλλαξε κισέλα σχεδιαστικά λίγο και έγινε πιο αναπαυτική. Εξακολουθεί βέβαια και είναι μια σκληρή σέλα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πιο αφράτη. Εγώ τώρα τελευταία εδώ στα πισινά μου θέλω αφράτες σέλες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον είναι τα χρόνια που με παίρνουν. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να φιλοξενήσει δύο νέους ανθρώπους που έχουν διάθεση φυσικά να γράψουν χιλιόμετρα, γιατί μπορεί να κάνει και εκδρομές. Ηλεκτρονικά παντού, κουμπιά παντού, αλλάζουν τα θέματα όπως και στο GK350, το ξαναλέω, δηλαδή να μην πελαγοδρομούμε με ηλεκτρονικά που βρίσκονται και στα δύο μοντέλα, φωτιζόμενοι οι διακόπτες, γίνεται η νύχτα μέρα, ρυθμιζόμενες μανέτες, έχει και πολλές πληροφορίες σημαντικές, connectivity με το κινητό σου, να δεις αν σε παίρνουν τηλέφωνο, αν σου στέλνουν μήνυμα και πολύ σημαντική πληροφορία, βλέπουμε και την πίεση των ελαστικών που ελαστικά και τροχή είναι τύπου ντιούμπλες. Η αλήθεια είναι ότι έχει σπάσει ρεκόρ στις πωλήσεις στην Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία. Και είναι λογικό, γιατί έχει μία τιμή πραγματικά ανθρώπινη που κάποιος που είχε χθες ένα παπί ή ένα σκούτερ μπορεί να πάει και να δώσει κάτι της λιγότερο, 5.000 ευρώ, σας είπα και την τιμή, και να πάρει μία ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα, τουλάχιστον έτσι όπως θέλει να αισθάνεται σε πρώτη εικόνα και σε εμφάνιση. Και σε δεύτερο χρόνο, και πάρα πολύ σημαντικό, μία λειτουργική μοτοσυκλέτα που πραγματικά δεν θα του πει όχι πουθενά. Τι γίνεται τώρα στην οδήγηση? Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί από το προηγούμενο κινητήρα, είναι πιο γεμάτος, πιο ροπάτος και με λιγότερους κραδασμούς, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει καθόλου κραδασμούς. Δηλαδή μέχρι τα 100-105 χιλιόμετρα
είναι ήσυχο και ραφινάτο. Μόλις ζητήσεις λίγο παραπάνω γκάζι, και δεν μιλάμε για πολύ λίγο, αλλά για πάνω τα 120, 130, 140, 150, γιατί πηγαίνει και στα 100 χιλιόμετρα, εκεί θα συναντήσουμε κάποιους κραδασμούς, λιγότερους από το 310, αλλά σίγουρα υπάρχουν, γιατί μιλάμε για ένα μονοκύλινδρο κινητήρα που για να μας δώσει αυτές τις επιδόσεις, τα 39,5 άλογα, πρέπει να βρίσκεται και στο πλαίσιο των προδιαγραφών Euro 5, που οι προδιαγραφές Euro 5 το έχουν στεγνό και έχει λίγο πιο στεγνή λειτουργία. Αυτό είναι σημεία των καιρών και όχι μία προσέγγιση που θέλει ζώντες να την έχει η μοτοσυκλέτα της. Εύκολο. Εύκολο, ξεκούραστο και κουμπώνουν όλοι οι αναβάτες πολύ καλά πάνω. Δηλαδή, εγώ το ξαναλέω γιατί πρέπει να καταλάβετε και τις διαστάσεις μου. Στο 1,77 κάθομαι καλά και έχω και κάλυψη από την ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Πιο σωστά, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Και τα πόδια, γοφή και τα σχετικά έρχονται σε φυσιολογικές γωνίες. Δηλαδή, δεν σε κουράζει η μοτοσυκλέτα. Και πιστεύω ότι μπορεί να φιλοξενήσει αναβάτη και κάτω από 1,70 εύκολα. Τι γίνεται τώρα με όλο αυτό το πράγμα που βλέπεις εδώ? Είναι μια βαριά, μια δύσκολη μοτοσυκλέτα, γιατί απευθύνεται κατά βάση σε νεοεισερχόμενους μοτοσυκλετιστές, φυσικά και όχι μόνο. Είναι πανάλαφρη, παιδιά. Είναι ευχάριστη και πολύ εύκολη. Κόβει πολύ το τιμόνι και ας είναι το μπροστινό σύστημα upside down, ανεστραμμένο δηλαδή, που είναι και γεροδεμένο, οπότε να μπορέσεις να παίξεις λίγο περισσότερο σε στροφιλί και τα σχετικά. Και έχουμε ένα πολύ καλό ελιγμό ανάμεσα στα αυτοκίνητα, που ουσιαστικά εκεί θα χρησιμοποιηθεί κατά βάση η μοτοσυκλέτα. Ροπή, χαμηλά. Το εξάρι κυβότιο ταχυτήτων δουλεύει πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε και μία ταχύτητα πάνω, χωρίς δηλαδή να το ζορίζουμε από στροφές μέσα στο σφιχτό, όπως λέμε, αστικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι που και η κατανάλωση θα μείνει χαμηλά. Δεν είπαμε για τεπόζιτο και για βάρος, και στο πλαίσιο της κατανάλωσης που είναι από 3,5 λίτρα ανά 100 μέχρι 4 κάτι, φυσιολογικές τιμές για τα δεδομένα της κατηγορίας και των επιδόσεων, έχουμε και ένα τεπόζιτο 19 λίτρων, που για να βρεις την τάπα πατάς το κουμπάκι, προσοχή ποιο από τα δύο θα πατήσετε, γιατί το άλλο ανοίγει ηλεκτρικά τη σέλα. 19 λίτρα στο τεπόζιτο, και αν το γεμίσεις, τότε η μοτοσυκλέτα είναι 196 κιλά. Πολλά τα ηλεκτρονικά, το είπαμε και πριν. Πολλές οι παροχές από χούφτες, από κάγκελα, πάρα πολύ σημαντικό, από έγχρωμη οθόνη, από τα θέματα που αλλάζουν κτλ. Όμως για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτή η ευκολία που φέρνει το keyless, που το βρίσκουμε μόνο σε μοτοσυκλέτες πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο ακριβές. Το ηλεκτρομαγνητικό κλειδί που το έχεις, όπως ξαναλέω, στο τσεπάκι σου και δεν χρειάζεται να το ψάχνεις. Πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλα. Κλειδώνει, ξεκλειδώνει, ενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά της μοτοσυκλέτας. Οπότε μιλάμε για μια παροχή στο πλαίσιο αυτής της τιμής, που είναι κάτι λιγότερο, ξαναλέω, από 5.000 ευρώ, 4.995, που δεν θα τη βρεις πουθενά αλλού. Να πω και δύο λόγια για τα φώτα, τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά, κάνουν τη νύχτα μέρα, γιατί φυσικά είναι τύπου LED. Οδηγικά τώρα τι γίνεται? Είναι ευχάριστο, είναι παιχνιδιάρικο και τα 39 άλογα βρίσκουν μία θέση σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο που μας υπόσχεται και κάτι της από adventure. Προσοχή, δεν είναι για να πας να ροβολήσεις τον κατήφορο μαζί με τις κροκάλες, διότι εκεί θα τα βρεις σκούρα. Εδώ θέλει να κάνεις τη διέλευσή σου σε ένα χωματόδρομο, να βρεις την αγαπημένη σου παραλία, να βρεις την αγαπημένη σου που έχει πάει σε μια παραλία, να πας με την αγαπημένη σου σε μια παραλία που υπάρχει χωματόδρομος, και τέλος πάντων να μπορέσεις να εξερευνήσεις ωραία μέρη της Ελλάδας, που δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά από αυτά. Εκτός από αυτό, θα κινηθείς και σε εθνική οδό, διότι το κοντέρ θα γράψει και 155-160 κάτι χιλιόμετρα την ώρα. Μέχρι τα 130 χιλιόμετρα ταξιδεύεις. Ξυπνάνε οι πρώτοι κραδασμοί, αλλά άμα θέλεις κάποια στιγμή να τελειώσει και ο δρόμος, θα δεις το κοντέρ σου 130 κάτι για να φτάσεις και στον προορισμό. Και ποιος θα την πάρει? Ποιος θα την πάρει, φίλε μου? Ρωτάω τον πολιτή στην αντιπροσωπεία. Μου λέει, την παίρνουν όλοι. Μην παρεξηγηθούμε, τη μοτοσυκλέτα την αγοράζουν όλες οι ηλικίες. Δηλαδή, είναι προσιτή σε νέους ερχόμενους, όπως από εκεί ξεκίνησα, αλλά και σε μεγαλύτερους ηλικιακά που θέλουν κάτι πιο ελαφρύ και πιο οικονομικό. Γιατί κακά τα ψέματα, με 5.000 ευρώ αυτή τη στιγμή δύσκολα αγοράζεις μία μοτοσυκλέτα ολοκληρωμένη για να έχεις και το γουναμπί, αλλά και το μπι.